Ήταν Σεπτέμβριος του 1961 όταν η βασιλική του Αγίου Μάρκου που είχε μόλις ανακαινιστεί φιλοξένησε ένα πρωτοποριακό διεθνές επιστημονικό γεγονός. Μενέλαος Παρλαμάς, Ανδρέας Καλοκαιρινός, Νικόλαος Πλάτων, Στυλιανός Αλεξίου. Οι νεαροί τότε εμπνευστές του πρώτου διεθνούς κριτολογικού συνεδρίου που έθεσαν τις βάσεις για ένα συνέδριο θεσμό για την αρχαιολογία, την ιστορία και τη λαογραφία της Κρήτης. 61 χρόνια μετά η προετοιμασία κορυφώνεται προκειμένου στον Άγιο Νικόλαο να φιλοξενηθεί το 13ο κατά σειρά συνέδριο. Πρόκειται λοιπόν για ένα συνέδριο της αρχαιολογίας, της ιστορίας, των γραμμάτων και της λαογραφίας της Κρήτης και ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει όλο το χρόνο από την προϊστορία μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για ένα μεγάλο διεπιστημονικό φόρουμ, ένα ευρύ πεδίο συνάντησης ερευνητών όλων των περιόδων της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας που πάντα φέρνει στο φως εντυπωσιακά νέα επιστημονικά δεδομένα στις κριτολογικές σπουδές. Ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό συνέδριο με μια σπουδαία ιστορική διαδρομή. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την προσπάθεια αυτή, γι' αυτό το κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο. Από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του συνεδρίου στον Άγιο Νικόλαο θα συμμετάσχουν 484 μελετητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πενθήμερο των εργασιών θα παρουσιαστούν συνολικά 347 πρωτότυπες ανακοινώσεις από πρόσφατες έρευνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Το σπουδαιότερο θεωρώ ανθρωπολογικό συνέδριο στην περιοχή μας. Η συνεργασία που έχουμε με την Εταιρεία Ιστορικών και Κρητικών Μελετών είναι πολύ σημαντική. Στην ιστορία του, το Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο έχει να επιδείξει συνολικά περισσότερες από 3.500 πρωτότυπες εργασίες με την υπογραφή Ελλήνων και ξένων ερευνητών.